Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση την πανδημία την αξιοποιεί, αδίστακτα τη χρησιμοποιεί, προκειμένου να συναντά η πολιτική της τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις από το λαό. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αδίστακτης αξιοποίησης της πανδημίας για να περνάει πιο εύκολα η πολιτική της κυβέρνησης και χωρίς αντιδράσεις, είναι η εκπαίδευση, γιατί μέσα σε αυτές τις δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε και με τα σχολεία κλειστά, έχει ψηφίσει ήδη δύο σημαντικά αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια. Το ένα την περασμένη άνοιξη για τις δεξιότητες, οι οποίες επεκτάθηκαν κι άλλο στα σχολικά προγράμματα, εκτοπίζοντας περαιτέρω την ουσιαστική γνώση, και το άλλο τον περασμένο Δεκέμβρη για την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως ακριβώς τη ζήτησε ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων, νομοσχέδιο βεβαίως που στοχεύει να βγάζει από το σχολείο 14χρονα και 15χρονα παιδιά για να τα στέλνει στην ανήλικη εργασία. Το ζήτημα λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ξέρετε, όπως μας ρωτήσατε χθες στο κλείσιμό σας, δεν είναι αν πρέπει ή όχι η κυβέρνηση να νομοθετεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αλλά τι νομοθετεί και για ποιο σκοπό νομοθετεί. Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα και η απάντηση σε αυτό, από τη σκοπιά βεβαίως των αναγκών της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, δεν επιτρέπει καμιά αμφιβολία. Πρόκειται για νομοθετήματα που τσακίζουν περαιτέρω τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών κάθε λαϊκής οικογένειας, και με αυτή την έννοια είναι και αντιεκπαιδευτικά και αντιλαϊκά. Το τρίτο λοιπόν βαρύτατο χτύπημα στη σειρά μέσα στην πανδημία έρχεται με το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο όπως και τα προηγούμενα εισάγεται βέβαια με βαρύγδουπους μεν, αλλά εντελώς παραπλανητικούς τίτλους. Ας δούμε το πρώτο του μέρος που επιγράφεται εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο σωστός τίτλος για το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων θα ήταν «Νέα μεγαλύτερα εμπόδια και αποκλεισμοί για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Και να γιατί. Με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου μπαίνει σε λειτουργία και μάλιστα από φέτος, σε λίγους μήνες δηλαδή, ο μεγάλος κόφτης των υποψηφίων με την ονομασία «Ελάχιστη βάση εισαγωγής». Πρόκειται για την ολική επαναφορά της λογικής της χρεοκοπημένης βάσης του 10 της κυρίας Γιαννάκου, αλλά σε ακόμα πιο αρνητική εκδοχή, αφού λόγο πια και μάλιστα αποφασιστικό θα έχουν και τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα στην επιλογή των φοιτητών τους. Διεκδικούν μάλιστα αυτά ακόμα και πιο αποφασιστικό, ίσως και τον αποκλειστικό λόγο για τον καθορισμό των βάσεων, σε συνεργασία επί του παρόντος με το Υπουργείο. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες από αυτή τη διάταξη? Όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι Πριτάνες πριν από λίγο, θα υπάρξει απότομη μείωση από φέτος των εισακτέων στα πανεπιστήμια κατά τουλάχιστον 20.000, ώστε να εναρμονιστούμε επιτέλους με τις διεθνείς πρακτικές, όπως λέει η κυρία Υπουργός. Αυτή η μείωση εισακτέων θα οδηγήσει βεβαίως πάρα πολύ γρήγορα στη συνεπακόλουθη απότομη συρρήκνωση δεκάδων πανεπιστημιακών τμήματων, και όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στα κεντρικά πανεπιστήμια, με ορατή την προοπτική φυσικά αυτά να κλείσουν. Θα υπάρξει όμως και μια άλλη, μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη μάλλον συνέπεια, αρνητική βεβαίως και αυτή, που δεν είναι άλλη από την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των πανεπιστημιακών τμήματων και των σχολών, άρα και των πτυχίων τους, άρα και των πτυχιούχων τους. Αυτό βέβαια και αν φέρνει χαρά μεγάλη στα μεγάλα αφεντικά, τα οποία θα μπορούν να διαλέγουν πλέον από τα ράφια της αγοράς εργασίας ανάμεσα σε μεγαλύτερη ποικιλία, τον καταλληλότερο αλλά και το φτηνότερο εργαζόμενο για αυτούς. Το επόμενο μεγάλο εμπόδιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών υψώνεται στο άρθρο 3, με το μηχανογραφικό των δύο φάσεων. Μια φαϊνή ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ, σε νέο όμως περιτύλιγμα.
μπαίνει όριο με ελάχιστες επιλογές στην πρώτη φάση, 10% μόλις των σχολών του πεδίου τους, και αν δεν τα καταφέρει κάποιος υποψήφιος, θα συμπληρώνει το δεύτερο μηχανογραφικό για όσες και για όποιες κενές θέσεις περισσεύουν από την πρώτη φάση. Με ρώσικη ρουλέτα μοιάζει, ξέρετε, όλο αυτό, και πάντως μόνο την επιλογή που επιθυμούν δεν εξασφαλίζει για τους υποψήφιους. Αν τώρα όλη αυτή τη μεγάλη σφαγή των υποψηφίων, αυτή η μεγάλη σφαγή των υποψηφίων, αν συνδυαστεί και με το διπλό παράλληλο μηχανογραφικό για τις έτσι και αλλιώς περιορισμένες θέσεις των δημοσίων ΙΕΚ, τότε μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια γιατί τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση οι κολεγιάρχες και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ΙΕΚ. Παρά την αρχική της πρόθεση, η κυβέρνηση από φέτος ενεργοποιεί μόνο την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μεταθέτοντας το διπλό μηχανογραφικό για του χρόνου. Πήρε, φαίνεται, το μάθημά της από τις πρόσφατες μαθητικές κινητοποιήσεις και καταφεύγει σε ορισμένους παραπλανητικούς ελιγμούς που όμως δεν πρέπει να ξεγελάσουν κανέναν. Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου των 20 και πλέον άρθρων αυτού του μέρους αποτελεί στην πραγματικότητα ένα εγχειρίδιο πολύμορφων κατασταλτικών διατάξεων κάτω από την ταμπέλα της προστασίας, λέει, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Καθώς με όλες αυτές τις διατάξεις δημιουργείται ένα εκτεταμένο πλέγμα οργάνων και μέτρων ποινικοποίησης, παρακολούθησης και τρομοκράτησης των φοιτητικών αγώνων και των διεκδικήσεών τους. Θεσμοθετείται έτσι το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο μπορεί να επιβάλλει μέχρι και τη διαγραφή, παρακαλώ, από τη σχολή, παραδείγματος χάρη με την αόριστη και γενικόλογη εκείνη κατηγορία του άρθρου 23 περί παρεμπόδισης της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Άνετα, ξέρετε, μπορεί να υπαχθεί σε αυτή τη γενικόλογη διάταξη η διαμαρτυρία ενός φοιτητικού συλλόγου για την επιβολή, παραδείγματος χάρη, διδάκτρων σε μεταπτυχιακά ή για μια διαμαρτυρία που αφορά στην απαράδεκτη κατάσταση των φοιτητικών εστιών. Πρόκειται ασφαλώς για μια εξαιρετικά σοβαρή, αντιδραστική και επικίνδυνη εξέλιξη. Ιδρύεται ακόμα και νέο σώμα καταστολής. Οι ΟΠΗ, οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δηλαδή αστυνομικές ομάδες ειδικών φρουρών στρατοπεδευμένες μέσα στις σχολές. Και το ζήτημα εδώ δεν είναι βέβαια το χρώμα της στολής αυτών των αστυνομικών ή το αν θα υπάγονται στο αρχηγείο της αστυνομίας ή στον Πρίτανη, όπως σκόπιμα επικεντρώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά ο ρόλος τους αυτός καθ' αυτός και η ίδια η κατασταλτική τους αποστολή. Η στόχευση του μέτρου αυτού είναι απολύτως ξεκάθαρη. Είναι η καταστολή του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος και των αγωνιστικών διεκδικήσεων. Για ποιο λόγο? Μα για να προστατευθεί το κύριο για το σημερινό αστικό πανεπιστήμιο, που βέβαια το σημερινό αστικό πανεπιστήμιο έχει περάσει πια σε άλλο επίπεδο λειτουργίας, που καμιά σχέση δεν έχει με αυτό που γνωρίζαμε πριν από μερικά χρόνια. Και το κύριο για το πανεπιστήμιο σήμερα είναι η προστασία και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής του λειτουργίας. Αυτή του δίνει κύρος, αυτή του δίνει έσοδα και βέβαια αυτή του δίνει και τα καλά πλασαρίσματα στις διεθνείς κατατάξεις των διεθνών οργανισμών του κεφαλαίου, σαν τον ΟΟΣΑ, παραδείγματος χάρη. Και μπορεί μέχρι τώρα να μίλησαν πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ούτε ένας όμως, ούτε ένας δεν είπε το παραμικρό για αυτή τη σύγχρονη ιερή ακαδημαϊκή αγελάδα, την ανοιχτή δηλαδή, την απροκάλυπτη επιχειρηματική δράση του Πανεπιστημίου. Και πώς να πει άλλωστε, όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας κοινή στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία,
τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχετε κορώνα στο κεφάλι σας, και αυτός ως κυβέρνηση ενίσχυσε και στήριξε συνειδητά και με κάθε τρόπο τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες πώλησης μορφωτικών ερευνητικών προϊόντων, όπως τα μεταπτυχιακά επιπληρωμή για παράδειγμα, που δεν ξεχνάμε ότι τα εκτόξευσε. Και έτσι, για να κρύψει αυτήν την αληθινή αιτία της εισόδου της αστυνομίας, της εγκατάστασης της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια, καταφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ψυχολογικές ερμηνείες της κυβερνητικής πολιτικής, κάνοντας λόγο δια του Προέδρου του μάλιστα, για ιδεολειψίες και αιμονές της κυβέρνησης. Στην ίδια τακτική όμως καταφεύγει και η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλευρά. Παράδειγμα, η αποκαλυπτική χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, την οποία και κρατώ στα χέρια μου, μια ομιλία βέβαια με την οποία δεν απέφυγε να πέσει σε αρκετές αντιφάσεις. Αφού πρώτα πέρασε γενναίες 14 του Σπριτάνης, χωρίς καθόλου μα καθόλου να εκτιμήσει τη στήριξη που αυτοί παρέχουν στην ουσία της κυβερνητικής πολιτικής και της γενικότερης στρατηγικής, αφού λοιπόν είπε ό,τι είπε για τους Πριτάνης, ακούστε τι λέει στην αρχή της τοποθέτησής του ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Από άποψη ασφάλειας υποδομών έχουμε θέμα. Από άποψη ασφάλειας προσώπων, εδώ και δεκαετίες υπάρχει σχεδόν σε σταθερή βάση υπέρμετρη βία που ασκείται κατά καθηγητών αλλά και φοιτητών. Αυτά στην αρχή. Έλεγα λοιπόν, μεταφέροντας τα όσα είπε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και επαναλαμβάνω αυτά που είπε προς το τέλος, είπε λοιπόν: η κατάργηση του ασύλου βοήθησε στο να μειωθούν σημαντικά όχι τόσο οι παραβατικές αλλά οι καθαρά εγκληματικές συμπεριφορές και αποκαταστάθηκε μια στοιχειώδης λειτουργία στα ιδρύματα και στους γύρω χώρους, στα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά εννοείται. Αυτά είναι λόγια χθεσινά του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Και τότε εμείς έχουμε το δικαίωμα να ρωτήσουμε: αν αποκαταστάθηκε, όπως λέτε, μια στοιχειώδης λειτουργία στα ιδρύματα και τους γύρω χώρους, αν είμαστε σε ένα καλό δρόμο αντιμετώπισης της παραβατικότητας, γιατί η εγκληματικότητα, όπως λέτε, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, τότε γιατί αυτή η εσπευσμένη εγκατάσταση της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια? Γιατί μισείτε τη μεταπολίτευση, όπως σας κατηγόρησε πριν από λίγο ο κύριος Φίλης? Ή μήπως γιατί θέλετε να θωρακίσετε τις επιχειρηματικές δράσεις των πανεπιστημίων που όλο και μεγαλώνουν οι δουλειές τους για να τις ασκούν απρόσκοπτα σε βάρος και της τσέπης και της μόρφωσης και των σπουδών των φοιτητών? Βεβαίως η απάντηση σωστή είναι το δεύτερο, αλλά αυτό ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εσείς θέλετε να το ομολογήσετε. Τώρα, αν τυχόν κάποιο από τα ιδρύματα δεν προχωρήσουν άμεσα και γρήγορα στην υλοποίηση όλων αυτών που προβλέπονται από το νομοσχέδιο, τότε αυτό λαμβάνεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, υπόψη κατά την ετήσια τακτική τους επιχορήγηση από το Υπουργείο. Δηλαδή εκβιάζονται, απειλούνται με περαιτέρω περικοπές της κρατικής επιχορήγησης στα πανεπιστήμια αν δεν συμμορφωθούν. Αλήθεια, ποια πανεπιστήμια? Τα πανεπιστήμια εκείνα που χρηματοδοτούνται ήδη χρόνια τώρα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τόση ακαδημαϊκή ελευθερία, για τέτοια αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μιλάμε. Περαιτέρω, παρακάτω, στα ίδια άρθρα, περιορίζεται το όριο στη διάρκεια φοίτησης, στο νη συν νη δεύτερα για τις σχολές, δηλαδή διαγράφονται από τις σχολές χιλιάδες νέοι που για κοινωνικούς λόγους ή γιατί αναγκάζονται να δουλέψουν, δεν καταφέρνουν
πολλοί από αυτούς να ολοκληρώσουν τη φίτησή τους έγκαιρα. Αυτοί είναι οι λόγοι που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και δεν παίρνουν έγκαιρα το πτυχίο τους. Για τους περισσότερους. Και δεν αντέχει στη λογική. Καθόλου δεν αντέχει. Το επιχείρημα το κυβερνητικό ότι θα πρέπει, λέει, ένας εργαζόμενος, ένας νέος φοιτητής εργαζόμενος, την ιδιότητά του του εργαζόμενου να την αποδείξει με 20 ένσημα το μήνα, όταν είναι γνωστές οι συνθήκες εργασιακής γαλέρας και ζούγκλας που υπάρχει έξω. Είπε όμως η κυρία Υπουργός χθες την ομιλία της στην αρχική και κάτι άλλο. Είπε ότι το νομοσχέδιο το οποίο εισάγουμε, λέει, προς ψήφιση, είναι ένα νομοσχέδιο κοινής λογικής. Ωραία. Ποια κοινή λογική, λοιπόν, λέει ότι στα πανεπιστήμια λειτουργεί μέσα στην καραντίνα μόνο ό,τι φέρνει κέρδος, δηλαδή τα ξενόγλωσσα προγράμματα, η ερευνητική δραστηριότητα, ενώ οι πρωτοετής φοιτητές δεν ξέρουν ακόμα τι είναι το επιστημονικό σύγγραμμα και τι είναι, πώς είναι ένα αμφιθέατρο. Ποια κοινή λογική δικαιολογεί επί ένα χρόνο τώρα οι φοιτητές των θετικών επιστημών και των πολυτεχνικών σχολών να μην έχουν δει από κοντά ένα εργαστήριο? Με ποια κοινή λογική αλήθεια θεωρείται σύγχρονο και ασφαλές στις εστίες να πέφτουν σοβάδες και να υπάρχει ακόμα και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω των απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων, ενώ χιλιάδες νέοι άνθρωποι αποθαρρύνονται να σπουδάσουν, δεν πάνε καν να σπουδάσουν εξαιτίας του κόστους της στέγης και του γενικότερου κόστους των σπουδών? Για αυτά τα οξυμένα και διαχρονικά προβλήματα που οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια έχουν αναδείξει και διεκδικούν λύσεις, ως κυβέρνηση δεν βρήκατε ακόμα το χρόνο να ασχοληθείτε, να σκεφτείτε και να πάρετε άμεσα και αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των ιδρυμάτων. Βρήκατε όμως το χρόνο, με τα πανεπιστήμια κλειστά, να προετοιμάσετε και να φέρετε στη Βουλή τις αντιδραστικές διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου. Όπως βρήκατε αμέσως, όταν θέλετε, πώς τα βρίσκετε, μάνι μάνι και τα λεφτά, 30 εκατομμύρια και για να εγκαταστήσετε την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, όπως βρήκατε βέβαια και άλλα 120 εκατομμύρια για να δώσετε σε γνωστή αεροπορική εταιρεία που έχει και σάτια φέτος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα σεντούκια της δεν χωρούσαν από τα κέρδη. Λοιπόν, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι σύμφωνα με την κοινή λογική, αλλά την κοινή λογική των λαϊκών οικογενειών, δεν θα μείνουν αναπάντητοι αυτοί οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί σας στην εκπαίδευση. Ακόμα και τώρα, στις δύσκολες αυτές συνθήκες της πανδημίας, που τις αξιοποιείτε για να κλιμακώσετε την αντιλαϊκή σας πολιτική. Ζήτημα κοινής λογικής, αλλά και αδύρυτης ανάγκης για το ΚΚΕ και για το λαό, είναι η υπεράσπιση, η αταλάντευτη υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των φοιτητών. Ζήτημα κοινής λογικής είναι επιτέλους να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με όλα τα αναγκαία μέτρα και μέσα προστασίας. Όλα αυτά τα ακούτε από τους αγώνες στην παιδεία καιρό τώρα. Θα τα ακούσετε και αύριο, ακόμα πιο δυνατά. Καταψηφίζουμε φυσικά το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που είναι ήδη καταδικασμένο στη συνείδηση του λαού μας. Ευχαριστώ.